Ευχαριστώ πολύ το τμήμα πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ για την πρόσκληση σε αυτή την ημερίδα και θα προσπαθήσω να στα 7 λεπτά αυτά να δώσω το φάσμα των προβλημάτων που οφείλει να αντιμετωπίσει συνολικά η χώρα από πολλά διαφορετικά υπουργεία και μια συνολική πολιτική με προεξάρχον υπουργείο το Υπουργείο Πολιτισμού, όπου το κινηματογράφος είναι στην αρμοδιότητά του, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε να πάμε μπροστά. Ξεκινώ κατευθείαν με το χρηματοδοτικό. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τον Ιούνιο το καλοκαίρι του 2015 καταργήθηκε ο ειδικός φόρος, το οποίο αποτέλεσε ένα πλήγμα όχι μόνο χρηματοδοτικό περίπου 4,5 εκατομμυρίων το χρόνο, τα οποία πήγαιναν στην κινηματογραφική παραγωγή και στον κύριο κινηματογράφου, κυρίως όμως κατήργησε και το κίνητρο για την επένδυση στην ελληνική ταινία και για τη διανομή της ελληνικής ταινίας από την αίθουσα. Αυτή τη στιγμή, που προς το καλοκαίρι του 2018 θεωρούμε ότι μια χαλάρωση δημοσιονομική είναι πιθανό και είμαστε σε συνομιλία με το Υπουργείο Οικονομικών για να δούμε α, είναι εφικτό να επανέλθει, ας πούμε, να κατέβει το ΦΠΑ στο επίπεδο του θεάτρου και να επανέλθει ο φόρος. Αν δεν είναι εφικτό, θα προτείνουμε άλλες παραλλαγές. Είμαστε σε άμεση συνομιλία, περιμένουμε ένα υπόμνημα για μας στις επόμενες εβδομάδες για να δούμε τι πρέπει να γίνει. Μέχρι το καλοκαίρι, το ζήτημα ειδικός φόρος πρέπει να σταματήσει να είναι μια συζήτηση. Ή θα έχουμε επαναφορά, ή θα πρέπει να έχουμε μια παραλλαγή, όπου θα επιτρέψει και την αύξηση των πόρων και την επαναφορά του κινήτρου για την επένδυση και για την προβολή της ελληνικής ταινίας. Έχουμε ήδη επαφές, είναι σημαντικά αυτά που ακούστηκαν και από τον κύριο Κρέατσο πριν, με την εμπειρία την ευρωπαϊκή, στα αντίστοιχα, αυτή τη στιγμή η Ένωση των Επικεφαλής των Κέντρων Κινηματογράφων στις 16 Απριλίου στις Βρυξέλλες έχει μια συνάντηση για lobbying στην πραγματικότητα, συνολικά για το ζήτημα entry level στο tickets του εισιτηρίου. Άρα είναι μια συζήτηση που το Κέντρο Κινηματογράφου είναι σε επαφή με τα διεθνή φόρα για να δούμε πώς μπορούμε συνολικά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσουμε αυτή τη διαπραγμάτευση. Δεύτερον, το 1,5%. Το 1,5% είναι μια χρόνια παθογένεια της ελληνικής πολιτείας, διότι δεν έχει καταφέρει να εφαρμοστεί σωστά και έχει αυτή τη στιγμή δύο διαφορετικά ζητήματα. Το ένα είναι το 1,5% όπως ισχύει στο 39,05 και που μετά την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους το Μάρτιο του 2016, όπου πλέον καταρρίφθηκαν τα επιχειρήματα που προέβαλαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί ιδιωτικοί και δεν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας καθόλου στην επιβολή των προστήμων, είναι ζήτημα πια προσδιορισμού του ακριβούς ποσού και εκεί χρειαζόμαστε την βοήθεια του Υπουργείου Οικονομικών για να μπορέσει να ξεκαθαρίσει το ζήτημα αυτό, ώστε είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη του και του κινηματογράφου τα πρόστιμα για τις χρήσεις 11, 12, 13 και 14 να επιβληθούν. Είναι πιθανό από εκεί και πέρα φυσικά να υπάρξουν νομικές διαδικασίες που μπορεί, θα δούμε που θα οδηγήσουν. Αλλά το μήνυμα ότι ο νόμος που να εφαρμόζεται πρέπει να δοθεί. Παράλληλα, πρέπει να εξασφαλίσουμε την επόμενη μέρα, γιατί η χώρα επιτέλους μπαίνει σε μια ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Οπότε στο ζήτημα των αδειοδοτήσεων, και εμείς συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν πρόνοιες, επιπλέον πρόνοιες, που να σχετίζονται με την διατήρηση της άδειας, ώστε να εφαρμοστεί από εδώ και πέρα. Δηλαδή, υπάρχουν δύο διαφορετικά ζητήματα, το 1,5 μέχρι σήμερα και το 1,5 από εδώ και πέρα σε ένα ρυθμισμένο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Επίσης, είναι σημαντικό γιατί αναφέρθηκε νωρίτερα και εμείς είμαστε σε επαφή με το Γαλλικό και το Κινηματογράφο και αντίστοιχους φορείς. Πέρα από τη σύνταξη της χώρας σε όλα τα επίπεδα, πίσω από την ενιαία στρατηγική, ας πούμε, να επιβληθεί τέλος στο Netflix, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη και πάρα πολύ σημαντική ιστορία η επιβολή τέλους στις επιγραμμικές πλατφόρμες, γιατί είναι το μέλλον, διότι πρέπει ταυτόχρονα να αναπροσαρμόσουμε τον νόμο προς τα εκεί που κινείται η χρηματολογική ροή για την οπτικοακουστική παραγωγή. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που ίσως είναι πιο εύκολα. Έχει ήδη εφαρμόσει η Γαλλία νόμο τέλος στο YouTube και στο Dailymotion, διότι είναι πιο εύκολο σε αυτό το επίπεδο. Ίσως αυτό να μπορούμε να το συζητήσουμε πιο άμεσα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εφαρμογή του 1,5 σε αυτά που ξέρουμε μέχρι σήμερα και αναπροσαρμογή του από εκεί και πέρα στα νέα δεδομένα της διάδοσης της οπτικοακουστικού περιεχομένου. Εδώ το Κέντρο Κινηματογράφου θα παίξει έναν έντονο ρόλο. Γιατί το Κέντρο Κινηματογράφου, ειδικά σε σχέση με τα πρόστιμα, έχει ένομο συμφέρον. Τα πρόστιμα είναι περιουσία του Κέντρου Κινηματογράφου εφόσον επιβληθούν, άρα είναι υποχρεωμένο να τα κυνηγήσει με κάθε νομικό τρόπο και θα το κάνει. Όχι γιατί έχει να φοβήσει κανέναν. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει η κοινότητα των παρόχων οπτικοακουστικού περιεχομένου ότι το 1,5% δεν λειτουργεί στην Ευρώπη γιατί είναι κερδοφόρο. Η αντίστοιχη υποχρέωση επένδυσης λειτουργεί διότι πραγματικά αναχρηματοδοτεί
την οπτικοακουστική παραγωγή. Και είμαστε στη διάθεσή του και εμείς και όλη η κοινότητα, πιστεύω, ώστε όταν κάποια στιγμή καταλάβουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτό, να του εξηγήσουμε πώς αυτό πραγματικά θα είναι προσοδοφόρο και δεν είναι μια τιμωρία κανενός. Είναι μια επένδυση. Από εκεί και πέρα. Στο ζήτημα της αύξησης του τακτικού προϋπολογισμού και του κινηματογράφου. Ξέρω ότι όλοι οι φορείς του πολιτισμού είναι ένα μόνιμο αίτημα. Εδώ έχει μια σημασία να το δούμε σε σχέση με αντίστοιχες χώρες. Δεν θα μιλήσω για τη Γαλλία ή τη Γερμανία. Η Σερβία έχει για την παραγωγή 6 εκατομμύρια. Η Βουλγαρία 7. Το Μοντενέγκρο 6. Η Πορτογαλία που βγήκε από το μόνιμο 30. Το κέντρο κινηματογράφου έχει 3,6 σήμερα μαζί με τα λειτουργικά έξοδα. Γνωρίζουμε τους δημοσιονομικούς καταναγκασμούς. Είναι όμως πλέον καιρός να μπει στη λογική μας, παράλληλα με την αναζωογόνηση των πολλαπλών πηγών χρηματοδότησης, να αυξηθεί και ο τακτικός προϋπολογισμός του κέντρου στα επίπεδα των αντίστοιχων χωρών. Πρέπει να είναι ένα αίτημα. Από εκεί και πέρα, το κέντρο, και θα μιλήσω λιγότερο γι' αυτό γιατί μπορώ να απαντήσω στις ερωτήσεις, είναι σε μια συνολική φάση αναδιοργάνωσης. Έχει μειώσει την καθυστέρηση στην αξιολόγηση από τα 2,5 χρόνια στους 11 μήνες και οφείλει να τη μηδενίσει για να γίνει αξιόπιστο και να διορθώσει και άλλες παθογένειες σε σχέση με την ανταπόκρισή του τη χρονική απέναντι στους φορείς και στους κινηματογραφιστές. Έχει βελτιώσει τη διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης με υποχρεωτική επαφή με τους κινηματογραφιστές και έχει αρθρώσει ένα διαφορετικό λόγο. Και βέβαια, φτιάχνει νέο χρηματοδοτικό κανονισμό για τη διεύθυνση προώθησης σε last film, δυναμική δράση για το Lending Film Commission, που ταυτόχρονα έχει το ρόλο της συνολικής προβολής της χώρας και έχει πολύ σημαντική μέρημνα για την εκπαίδευση. Τόσο για το κομμάτι της κατάρτισης των κινηματογραφιστών, όσο και για το να αποκτήσει το ρόλο συνομιλητή με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, γιατί μια ενιαία συνολική στρατηγική οπτικοακουστικής παιδείας στη χώρα. Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα στην παραγωγή αν δεν δημιουργήσουμε παράλληλα ένα κοινό για την ευρωπαϊκή και την ελληνική ταινία. Άρα η επένδυση αυτή είναι μακροπρόθεσμη, αλλά πρέπει να ξεκινήσει σήμερα. Αυτό λοιπόν που το κέντρο κινηματογράφου μπορεί να κάνει είναι πρώτον να βελτιώσει τη δική του λειτουργία, να κλείσει όλες τις δικές του παθογένειες, αλλά είναι εδώ ως συνομιλητής για να διαμορφώσουμε μια κοινή στρατηγική μακροπρόθεσμη που πραγματικά λείπει από τον τόπο και πρέπει να υπάρξει και είναι στιγμή να υπάρξει. Σας ευχαριστώ πολύ.